Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένης, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί προκειμένου να παρουσιάσει τους υποψηφίους του κόμματος στη Λέσβο, ενώ περιόδευσε σε χώρους υγείας και σε χωριά. Στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Αρσένης απάντησε στην κριτική για το πολυσυζητημένο σχέδιο Δήμητρα, λέγοντας ότι δεν προβλέπει να βγει η χώρα από το ευρώ, ούτε αφορά κάποιο νέο νόμισμα, αλλά μια επέκταση του τάξης ΝΕΤ προκειμένου όλοι οι πολίτες να μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους χωρίς χαράτσι, βάζοντας τέλος στην εσχροκέρδεια των τραπεζών. Σύμφωνα με την πρόσφατη επίσημη αποτίμηση, όπως βγήκε μέσα από τα όργανα της περιφέρειας Βορειοαιγαίου, σε μια περιοχή λοιπόν που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια έναν υπερδιπλασιασμό του ποσοστού ανεργίας, σε μια μείωση μεγάλη της απασχόλησης των νέων, σε μια μείωση του πληθυσμού, ο οποίος έχει παραμείνει εδώ πέρα γυρασμένος. Αυτό το έγκλημα που άναγε στη Βάστρια μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά που θα φτάσει μέχρι το Κλωμάρι. Όταν φέραμε την κυβέρνηση, την εξαναγκάσαμε να έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής για να απαντήσει στα αμήλικτα ερωτήματα και της νομιμότητας, αλλά και της... Και το τι μελγενέστε, αν ξεκινήσει μια φωτιά από τη Βάστρια και στο πιο μεγάλο και πιο έφλεκτο δάσος του Αιγαίου, οι απαντήσεις της θα είναι χαρακτηριστικές. Εμείς, σαν Μέρα 25, όταν υπάρχει συζήτηση για τα κόμματα Κασιδιάρη και άλλα φασιστικά μορφώματα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Το φασισμό, κανένας δεν γίνεται φασίστας. Φασίστας κανείς γίνεται. Ο φασισμός δημιουργείται μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Όταν αυτή τη στιγμή όλη η ακροδεξιά ρητορική είναι στην καρδιά της πολιτικής ατζέντας, της πολιτικής συζήτησης, τότε αυτά τα κόμματα που το βάζουν εκεί πέρα, που είναι και η Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι που ανοίγουν το δρόμο στο φασισμό. Τι είναι το σχέδιο Δήμητρα? Είναι μια πολιτική αντιευρωπαϊκή. Είναι μια πολιτική η οποία είναι ενάντια. Θέλει να κλείσει τις τράπεζες, θέλει να μας βγάλει από το ευρώ, θέλει να κάνει κρυπτονομίσματα και παράλληλα νομίσματα. Καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν είναι κρυπτονόμισμα, δεν είναι παράλληλο νόμισμα, δεν κλείνει τις τράπεζες, δεν μας βγάζει από το ευρώ το σχέδιο Δήμητρα. Είναι μια πλατφόρμα, όπως οι δεκάδες πλατφόρμες που έκανε αυτό το διάστημα ο κ. Μητσοτάκης με απευθείας αναθέσεις. Είναι μια πλατφόρμα, ή για να πούμε κάτι απλό, είναι μια μικρή επέκταση μιας πλατφόρμας που όλοι γνωρίζετε, του TaxisNet. Ένα με απειροελάχιστο κόστος, μια επέκταση αυτής της πλατφόρμας, ώστε να μας επιτρέπει όλοι όσοι έχουμε αφημίσει αυτή τη χώρα, είτε είμαστε εταιρείες, είτε φυσικά πρόσωπα, είτε πολίτες, να μπορούμε να συναλλασσόμαστε μεταξύ μας χωρίς κανένα χαράτσι. Το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, που βιώνεται εδώ πέρα μια σημαντική υποβάθμιση σε όλο το κέντρο υγείας, είδαμε την διάλυση του ΕΦΚΑ. Όμως αυτό που επιφυλάσσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή μια οποιαδήποτε άλλη μελλοντική κυβέρνηση που είναι φτιαγμένη για τους λίγους, είναι η διάλυση του νοσοκομείου όπως το νοσοκομείο Μυτιλίνης. Το ΜΕΡΑ25 οπότε έχει μια ξεκάθαρη θέση. Οι εκλογές δεν είναι, και ιδιαίτερα στην απλή αναλογική, δεν είναι φτιαγμένες και δεν κρίνονται από το αν θα βγάλουν ισχυρή ή ανίσχυρη κυβέρνηση. Οι εκλογές κρίνονται από το αν μπορεί ο πολίτης να εκπροσωπείται από αυτόν που επιλέγει, αυτήν που επιλέγει, αυτό που επιλέγει στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο για το ΜΕΡΑ25 ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο συγκυβέρνησης, κανένα πλαίσιο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για τα άλλα κόμματα είναι ξεκάθαρο, έτσι και από πριν. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλεί σε... Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καλεί για συγκυβέρνηση, έτσι. Καλεί για ψήφο ανοχής από ΜΕΡΑ25 και ΚΚΕ. ΜΕΡΑ25 τη Συμμαχία για Τήρηξη και ΚΚΕ. Και μάλιστα μας εγκαλεί ότι θα έχουμε
Δεν θα έχουμε σεβαστεί την λαϊκή τιμιγορία αν δεν στηρίξουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ. Μια κυβέρνηση η οποία, όπως ξέρουμε το πρόγραμμα που σας ανέλησα, έχει ακριβώς τις αντίθετες θέσεις με την ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Ζητάνε από εμάς, εμείς δηλαδή που φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή έκανε όλη τα μνημόνια και την πολιτική της υποταγής και που αρνηθήκαμε να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές και φύγαμε, τώρα να ξαναγυρίσουμε και να υποστηρίξουμε τις πολιτικές για τις οποίες φύγαμε. Αυτό μας ζητάνε, τίποτα λιγότερο.